Εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε. Έχουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο το κλείνουμε, άκουσα να κλείσουμε πανεπιστήμια, το απαξιώνουμε, το υποχρηματοδοτούμε, το κάνουμε για να κάνουμε ιδιωτικά. Αυτό είναι το λάθος. Ένας πολιτικός, Έλληνας πολιτικός λέει να απαξιώσω το δημόσιο πανεπιστήμιο για να κάνω ιδιωτικό και να αυξήσω το ΑΕΠ της χώρας. Αυτό δεν είναι μια συζήτηση που μπορεί να κάνετε, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς ως πρίτερ δεν έχετε πει στη Βουλή ότι έχουμε φτιάξει περισσότερα πανεπιστήμια από όσο χρειαζόμαστε? Εσείς προσωπικά δεν το έχετε πει. Έτερον εκάτερον. Μπορείτε να μας αποδείξετε εσείς που το είπατε ποιο πρέπει να κλείσουμε? Έτερον εκάτερον. Να το πω και εγώ δεν θέλω να κλείσω κανένα. Γιατί φοβάστε. Εγώ δεν θέλω να κλείσω κανένα. Ακούστε τι λέτε. Ταυτοχρόνως φτιάξαμε περισσότερα από όσο χρειαζόμαστε, είπατε. Και ταυτοχρόνως δεν θέλετε να κλείσετε. Χρησιμοποιείτε πράγματα που έγιναν σε άλλες επιχειρήσεις. Ήμουνα στην Επιτροπή μαζί σας την εποχή του νόμου Διαμαντοπούλου και θυμάμαι. Εγώ ακόμα με συγχωρείτε πάλι. Κύριε Μιλόπουλε, όχι, γιατί καταρχήν θα την εντοπίσουμε που θέλουμε εμείς. Ο καθένας την εντοπίζει που θέλει συζήτηση. Εμένα με καλέσατε για να σας πω τη γνώμη. Ναι, εσείς. Αυτή είναι η γνώμη. Όχι. Καλά, εσείς γιατί δεν δώσετε σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο τότε αν είστε τόσο κατά του δημοσίου. Δεν έχω την γνώμη. Άντο, κύριε. Το είπε 15 φορές ο κύριος Γιώργος. Μιλάτε όλοι μαζί. Τι κάνετε? Έχω εκπαιδευτική άδεια ένα χρόνο και επέλεξα μεταξύ των άλλων να πάω και σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο της Κύπρου. Σας καλύτε, πειράζει να πληρώνεστε στην Ελλάδα, σας ρωτάω. Δεν είπα ότι κακό έχω κάνετε. Καλώς το κάνετε. Με απαξίωσε πρώτα το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, να πω κάτι απλό, γιατί νομίζω δεν υπάρχει αντικείμενο διαφωνία μας. Εγώ ειλικρινά δεν καταλαβαίνω το εξής. Εγώ θα δεχτώ και την άποψη του κ. Μιλόπουλου, που λέει ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Πάρα πολύ σωστά να το κάνουμε. Αυτή είναι η συζήτηση. Και τούτο πει και το άλλο μία αφιένε. Και αυτό δεν μας εμποδίζει καθόλου να φτιάξουμε και πολύ καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι όμως θέμα προτεραιοτήτων, κύριε Πρωτεραιοτήτων. Δηλαδή, ο κ. Αγκογιάννης εκπροσωπεί μια άποψη που είναι υπέρ της αγοράς. Που λέει ότι αν κάνω ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα βοηθήσω την οικονομία της Ελλάδας. Εγώ υπηρετώ μία σκέψη η οποία είναι τελείως διαφορετική. Εγώ θέλω ίσες ευκαιρίες για όλα τα Ελληνόπουλα. Αν έχω ίσες ευκαιρίες για όλα τα Ελληνόπουλα, μετά να συζητήσω, κύριε Γεωργιάδη. Σήμερα όμως δεν έχω ίσες ευκαιρίες. Καθηγητά μου, σας λέω 50.000 παιδιά είναι έξω. Και στέλνουμε τα λεφτά έξω. Σας πειράζει να μην τα λεφτά μέσα. Στέλνουμε τα λεφτά έξω γιατί δεν έχουμε καλά δημόσια πανεπιστήμια. Όχι, κύριε Μιλόπουλε. Το αφού έκανε την κότα ή όχι, κύριε Μιλόπουλε. Τα στέλνουμε έξω γιατί έχουμε λεφτά όσοι τα στέλνουμε. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι. Εάν είχαμε καλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα δημόσια, θα τα στέλναμε έξω. Θα έφευγε το συνάλλαγμα. Εάν είχαμε καλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, θα είχαμε καταλήψεις, κύριε, στα καλά δημόσια πανεπιστήμια. Θα είχαμε μολότοφ στα καλά δημόσια πανεπιστήμια. Θα είχαμε αναρχικούς στα καλά δημόσια πανεπιστήμια. Θα είχαμε ειντιμίδια στα καλά δημόσια πανεπιστήμια. Μας κοροϊδεύετε τώρα. Δεν είναι συζήτηση εκπαιδευτική. Εδώ είναι συζήτηση δημόσια τάξη. Εδώ μιλάμε για το εκπαιδευτικό ζήτημα.